τρία, δύο, ένα. Είμαστε στον αέρα. Και να που φτάσαμε στον ημιτελικό. Η αγωνία τώρα κορυφώνεται, καθώς μόνο τρία από τα πέντε αυτά υπέροχα παιδιά θα περάσουν στον τελικό. Και μην ξεχνάμε το μεγάλο έπαθλο της εκπομπής μας, που είναι μια υποτροφία 60.000 ευρώ για τις σπουδές του νικητή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα κορίτσι της Άνοιξης, που είναι και ντυμένο σαν Άνοιξη, σαν εξαιρετική στους ήλιους που βγαίνουν την Άνοιξη, που παίρνουν τα σποράκια τους, τα τρώμε. Είναι η Τριαντάφυλλη Βουτεράκου. Γεια σου, Τριαντάφυλλη. Μεγάλη χαρά μου. Με το ωραίο όνομα, το Τριαντάφυλλη, πολύ ωραίο όνομα. Η οποία είναι ηθοποιός, με εμφανίσεις στην τηλεόραση αρκετές. Και τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί, είχαμε χορέψει, είχαμε διασκεδάσει όλοι. Ήταν στην αφιέρωμα με το. Όλη καλή χώρα να ήταν. Ναι, και στο αφιέρωμα με το Ρεμπέτικο, που εμένα είναι το Ρεμπέτικο. Και τις δύο Αλλά φορές. Είχαμε και πιο παλιά βρεθεί. Εμείς είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί ερχόμουν και στις εκπομπές που κάνετε στο Alter με φοβερή επιτυχία, με θέματα που αφορούσαν. Στον Αθήνα, για τη Θράκη κάτι μου λες. Ναι, ναι, ήταν μια. Εσύ τι σχέση έχεις με τη Θράκη? Καμία, αλλά θέλατε την. Εγώ ήμουν και πιτσιρίκα τότε. Θέλατε και την άποψη, αν ξέρει η νέα γενιά την νεότερη ιστορία. Είσαι μεγάλη τώρα. Αφού ήσουν πιτσιρίκα τότε. Εντάξει τώρα. Έχουν περάσει λίγα χρόνια. Αλλά. Μα, μου άρεσε που είχατε καλέσει από διάφορες ηλικίες και επαγγέλματα για να δούμε πόσο ξέρουν οι νέοι τη σύγχρονη ιστορία που χωλαίνουμε. Εσύ την ξέρεις την ιστορία? Εγώ μπορώ να πω ότι ενώ ήμουν καλή μαθήτρια, τη σύγχρονη ιστορία την έμαθα μετά και ψάχνοντας μόνη μου. Ωραία. Και ούτε θα έλεγα ότι είναι στο επίπεδο που λοιπόν, θα έλεγα. Λοιπόν, η Τριαντάφυλλη, κυρίες και κύριοι, έχει μετάσχει σε αρκετά επιτυχημένα σύριαλ, όπως είναι οι 7 θανάσιμες πεθερές. Όπως είναι οι εντιμότατοι κερατάδες. Ναι, ήταν πάρα πολύ, ναι, πολύ ωραίες συμμετοχές. Το lifting. Η εκδίκηση της Ξανθιάς με το Λιάγκα. Αυτό ήταν ένα φοβερό τηλεπαιχνίδι που οι Ξανθιές παίζαν με τις γνώσεις τους εναντίον ενός άντρα παίκτη και εμείς είχαμε περάσει φανταστικά. Μας. Δηλαδή από τις πολύ ωραίες εποχές. Ξέρεις τι φημολογία υπάρχει για τις Ξανθιές, φαντάζομαι. Ακριβώς γι' αυτό, ειδικά τότε. Ήταν η εποχή με τα ανέκδοτα, που ήταν της μόδας τα ανέκδοτα. Έχεις παίξει και σε παιδικά θέατρα? Έπαιξα τελευταία, μπορώ να πω, σε παιδικό θέατρο. Δεν ξεκίνησα όπως όλοι οι ηθοποιοί, πρώτα παιδικό, μετά βραδιά. Εγώ τα έχω κάνει όλα ανάποδα. Και τώρα τι κάνεις άλλο? Φέτος δεν τελείωσε μάλλον. Έγινε αυτό που έγινε και σταμάτησαν δύο παιδικές παραστάσεις που συμμετείχα, πάρα πολύ ωραίες. Ευελπιστώ να, όπως το πράγμα αρχίζει να επανέρχεται, φαίνεται, σε μια κανονικότητα, να γίνουν και κάποιες καινούριες τηλεοπτικές δουλειές. Και επειδή έχει περάσει και λίγος καιρός, είμαι πολύ ορεξάτη στο να είμαι ξανά στο φακό μπροστά. Θα είσαι, πώς το βλέπεις τα πράγματα? Νομίζω ναι. Έχω μια θετική ενέργεια που όταν την Μπράβο, είχα, το εύχομαι, το εύχομαι, πάντα γινόντουσαν δουλειές. Και πρέπει να το πούμε γι' αυτό, γιατί είναι κάτι που πιθανόν να αναρωτιέστε. Η Τριαντάφυλλη πέρασε μια περιπέτεια, όπως ξέρουμε όλοι μας, και την εκτιμώ στο γεγονός ότι το κοινοποίησε, δεν το κρύψε, για να δώσει ένα καλό παράδειγμα. Και μιλάμε για ένα πέρασμα από το Δρομοκαρίτη. Πώς πήγε αυτή η ιστορία? Αυτό ήταν μια ιστορία για την οποία όταν στο κάνουν αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος, υπάρχουν και νομικές συνέπειες. Εμείς μετά από τόσα χρόνια έχουν προχωρήσει. Άλλη μια φορά είχα μιλήσει και σε εσάς και δεν ξαναμιλάω γι' αυτό. Προχώρησα σε κάποιες μηνύσεις. Γιατί δεν είναι δυνατόν, μπορεί να γίνει και ένα λάθος, όπως έγινε στη δικιά μου περίπτωση. Αλλά για να φανεί πρέπει να προχωρήσεις δικαστικά. Άρα είσαι σε μια δικαστική διαδικασία τώρα. Ναι, νομίζω θα κλείσει εξωδικαστικά, γιατί και από την άλλη πλευρά θα έχω μια επανόρθωση. Ηθική πιο πολύ. Πόσο υιοκράτησε αυτή η ιστορία για σένα? Πόσο εκεί. Ναι. Εκεί είχε γίνει σκάνδαλο, γιατί εγώ απέδρασα, γιατί είχε γίνει χωρίς δικηγόρους, χωρίς κάποια νόμιμα πράγματα. Ναι. Οπότε κράτησε πάρα πολύ λίγο. Απέδρασα, πήγα στο σωματείο, το ασχοληθήκαμε με το Σπύρο τον Μπιμπίλα, που είναι πάντα δίπλα στο τοπίο. Ξέρετε, είναι μια περιπέτεια που έχει ζήσει αυτή η κοπέλα και είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι. Μου το έχουν πει, μου το έχουν καταγγείλει πολλές φορές σαν δημοσιογράφο. Έχουν έρθει και μου έχουν πει, ρε παιδί μου, έχουν κλείσει εκεί πέρα μέσα, αλλά με έχουν κλείσει. Ή για κάποιους σκοπούς συγκεκριμένους. Συνήθως περιουσιακά τέτοια. Και για να τους βγάλουν τρελούς τους ανθρώπους για να τους πάρουν την περιουσία. Ή ότι θέλουν να απαλλαγούν από τους ίδιους, πετάνε εκεί πέρα μέσα, καταγγέλνουν διάφορα. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή η ιστορία
με τον εγκλισμό, στο δρομοκαίτιο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω, γιατί το έψαξα αρκετά, ότι υπάρχει αρκετό κενό, αρκετές τρύπες στο συγκεκριμένο νόμο. Mm-hmm. Και είναι κάτι που έχει γίνει ολόκληρη προσπάθεια και από δικηγόρους και από ανθρώπους που λένε στην Ελλάδα υπάρχει ένα κενό σε αυτό το νόμο. Mm-hmm. Και είναι καλό να το κοιτάξουν πόσο εύκολα δίνει ο νόμος αυτό το δικαίωμα με δύο υπογραφές κάποιος να βρεθεί έτσι. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Εγώ, επειδή ήταν πολύ αδιανόητο, έπρεπε να αποδράσω για να το κοινοποιήσω, για να προστατευτώ νομικά και να προχωρήσω. Αλλά για μένα ήταν και πολύ πιο εύκολο. Πόσο κόστησε αυτό στη ζωή σου? Εγώ νομίζω ότι με πήγε λίγο πίσω στα επαγγελματικά. Σαν άνθρωπο θεωρώ ότι δεν με επηρέασε, γιατί εννοώ μέσα μου. Και με έκανε και λίγο πιο αποφασιστική στο τι θα πει φίλος και στο τι θα πει συγγενής. Τελικά ο φίλος, δηλαδή, δεν είναι απριόριο ότι ο συγγενής, επειδή είναι αίμονος, σου αγαπάει. Καλύτερα, λοιπόν, και εγώ έβαλα λίγο περισσότερα στεγανά. Mm-hmm. Σε αυτό μου έκανε καλό. Mm-hmm. Στο ότι έχασα χρόνο και χρήμα για να μπορώ να δουλέψω, να ανταποκριθώ στους δικηγόρους, αλλά το έκανα με πολύ θέρμη, σίγουρα δεν ήταν και το καλύτερό μου. Mm-hmm. Το μόνο που θα με ενοχλούσε ήταν να έβλεπα στον κόσμο γύρω μου, ναι, ότι κάτι, ναι, άλλαξε. Ναι, ναι. Αλλά η ψήφος εμπιστοσύνης, ναι, που πήρα και από τον κόσμο, εγώ ήμουν και πολύ κοινωνική, ναι, ήμουνα, ναι, μέσα στις δουλειές, mm-hmm, ήμουνα μέσα στα πράγματα. Το καλύτερο που είδα ήταν, άσε μας μωρέ τώρα, δεν σε ξέρουμε, mm-hmm, δεν θα φαινόταν. Τώρα είσαι καλά, δηλαδή είναι τριαντάφυλλη. Είμαι πιο ήσυχη και πιο ηθικά αποκατεστημένη τώρα, ναι, γιατί είναι και θέμα εγωισμού. Τι, δεν του τέριαζε το Παντελή. Είναι, πώς να το πω, είναι ματ. Και εσύ πού το ξέρεις? Δεν το ξέρω, το υποθέτω. Ο Παντελής είναι το κάτι άλλο. Έχει προσωπικότητα, πώς το λένε. Ο άνθρωπος λάμπει. Είσαι καλύτερα, είσαι καλά. Και τότε ήμουνα καλά που συνέβη, αλλά ήμουνα πολύ πληγωμένη. Πώς αντιμετώπισες αυτή την περίοδο? Σαν εγωισμός και σαν όνομα. Κατάλαβα, έχεις δίκιο. Πώς αντιμετώπισες αυτή την περίοδο του κορονοϊού και του εγκλεισμού μας και όλα αυτά? Ψύχρεμα, ήρεμα. Δεν μου αρέσει όλο αυτό το lifestyle, ότι wow, ήταν φανταστικά. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι φοβερό, γιατί μπαίνεις σε μια διαδικασία να κάνεις πράγματα. Ζεις μόνη σου με τον σύντροφό σου, πώς την έβγαλες τη δουλειά, δηλαδή? Όχι, είμαι σε καλή φάση, είσαι που καλή ήμουνα φάση με τον σύντροφό μου, οπότε είχα παρέα, είχαμε το σκύλο μας. Ναι, ναι. Ήμουνα σε μια ήσυχη, ναι, φάση, και επίσης έχω ζήσει σαν ηθοποιός και πολλές φορές το να μην έχεις δουλειά και να είσαι πιο ήσυχος, να διαβάζεις στο σπίτι σενάρια, κείμενα, να ετοιμάζεις κάτι, και το να είσαι πιο έντονος. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχα μια καθημερινότητα γραφείου και έπαθα κάποιο σοκ, mm-hmm, που διακόπηκε. Mm-hmm. Αλλά να τονίσω ότι δεν μου αρέσει και αυτό το lifestyle. Ω, ήταν φανταστικά, πέρασα υπέροχα, γιατί πρέπει να έχεις συνείδηση και πώς περνάνε και οι άλλοι. Πρέπει να έχεις και κάποιες δεύτερες σκέψεις. Τι θα γίνει κοινωνικά, τι θα γίνει μετά. Ποιες ήταν για σένα οι πιο δύσκολες στιγμές σε αυτή τη φάση? Σε αυτή τη φάση του αγγλισμού και καραντίνα. Την καραντίνα, ναι. Καμία, έκτος ότι αν πήρα 1-2 κιλά. Αυτό ήταν το χειρότερό μου. Πώς περνάγες την ημέρα, πώς την περνάγες? Εγώ έχω και το σκύλο, όπως σας είπα. Οπότε κάναμε τις βολτίτσες μας. Στην αρχή γυμναστική, πολλές ταινίες. Κάποιες συζητήσεις με φίλους, σχέδια θεατρικά, έστω για το χειμώνα. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί, σαν φύση αισιόδοξη, σκεφτόμουν τι θα δημιουργηθεί σε μετά. Σε φοβίζει η επόμενη μέρα? Σε τρομάζει? Προσωπικά, όχι. Αλλά το τονίζω ότι ο ηθοποιός πολλές φορές θα βρεθεί χωρίς δουλειά, θα έχουν κλείσει τα πάντα, θα ανοίξει μια πόρτα. Είναι προετοιμασμένος για αυτές τις διαδικασίες. Σαν όμως σκεπτόμενος πολίτης και άνθρωπος του σήμερα που θέλει να είναι παραγωγικός, νομίζω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο, αλλά όχι φόβος. Mm-hmm. Φόβος είναι λάθος χειρισμός. Νομίζω ότι με προβληματίζει όμως. Εσύ, τι πιστεύεις για σένα, ότι θα υπάρξει δουλειά για σένα, ναι, για να προχωρήσεις, ή θα είναι δύσκολα τα πράγματα? Δύσκολα ήταν και πάντα. Ναι. Δύσκολα ήταν πάντα. Δηλαδή, πρέπει όμως να επιβιώσεις, δεν είναι? Ναι, αλλά πρώτον είμαι τυχερή, έχω και άλλα δύο πτυχία, οπότε έχω μάθει να... Τι πτυχία έχεις? Εγώ ήμουν παιδί της σχολής Σταυράκου. Έχω πτυχίο κινηματογράφου, mm, που είναι σκηνογραφίας που σε πάει στη διακόσμηση, mm, σε πάει στο styling, σου δίνει. Mm-hmm. Και το άλλο είναι ότι είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Και αυτό το είχα εξασκήσει.
Πάντα έβρισκα λοιπόν τρόπο να επιβιώνω. Άρα λοιπόν μπορείς να δουλέψεις και σαν καθηγήτρια αγγλικών. Ναι, και έχω δουλέψει. Καλά, αυτό δεν θα το έκανα τώρα. Ναι. Στην παρούσα θα προτιμούσα να ασχοληθώ με το fashion, με τη μόδα, με τα ρούχα και αυτά. Ναι, μπορείς, έχεις. Ναι, ελπίζω να μην χρειαστεί. Είστε και γουρλής. Ναι, πιστεύω ότι θα είμαι σε σύριαλ πάλι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι γουρλής, ότι όποιοι έρχονται στην εκπομπή μου ή βρίσκουν δουλειά ή παντρεύονται. Ωου! Oh, και ναι. Τα δύο με ενδιαφέρουν. Το ου τι σημαίνει, θέλει να παντρευτείς. Ότι με ενδιαφέρουν και τα δύο, ναι. Τα ενδιαφέρουν και τα δύο. Ναι. Θέλει να παντρευτείς δηλαδή. Και αυτό. Να κάνεις οικογένεια. Ναι. Δεν νιώθεις ότι είσαι ακόμη πολύ νέα και ότι πολλά πράγματα μπορεί να τα κάνεις ακόμη ως ελεύθερη. Σας αγαπώ. Καμιά φορά νιώθω ότι έχω λίγο μεγαλώσει για να τα προλάβω όλα, ναι. Αλλά εντάξει, αυτό για λίγο. Είναι η ώρα σου. Έχει δηλαδή η ώρα σου για να παντρευτείς, για να κάνεις οικογένεια. Ποιος ξέρει. Αυτά είναι κάποιες στιγμές μες στη γυναίκα που μιλάει, είναι αυτό που λέμε το μητρικό ένστικτο που ξυπνάει και λέει: τώρα είναι εποχή, πρέπει να κάνουμε ένα παιδί. Εντάξει, χωρίς απόγνωση. Έχει χτυπήσει αυτό το ρολόι. Υπάρχει αυτή η επιθυμία και η αγάπη να το κάνω, αλλά όχι σαν σκέψη ότι σε απόγνωση θα το. Ναι, εντάξει. Θα το έκανα. Η επιθυμία υπάρχει, ο άνθρωπος υπάρχει που δεν μπορεί να το κάνεις. Λίγο απ' όλα. Λίγο το θέμα του παιδιού έχει γίνει στις νέες γενιές, λες και ζητάς να σου πάρουν διαστημόπλαιο. Άλλωστε. Δηλαδή, καλύτερα να πεις έναν άντρα, θέλω να μου πάρεις αμάξι, παρά να σου κάνει παιδί. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, εντάξει. Σου εύχομαι να τα καταφέρεις. Αλλά ήθελα να πω ευχαριστώ. Καλή είστε και οι δύο. Αλλά δυσκολεύεστε να τα φέρνετε βόλτα. Τώρα πώς αναβγάζει ένας μέτρι, ένας μπάρμαν. Κάτσε ρε Βιολέτα, μην μας τη λες έτσι. Μια χαρά είμαστε. Ήθελα να πω λίγο αυτό για τις σπουδές, ότι εγώ ήμουν πάντα παιδί του φακού, της κάμερας, του σινεμά και επειδή κι εσείς έχετε τρομερές γνώσεις και έχετε ζήσει τους... Είστε ένας θρύλος σε αυτό που κάνετε. Τι λες. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό δεν το λέω εγώ κύριε Χαρδαβέλα, εσείς είστε ένας θρύλος στη δημοσιογραφία, αλλά έχετε γνωρίσει από κοντά αυτούς που ήταν θρύλοι στον κινηματογράφο, τότε που δημιουργούσε είδωλα, οράματα, που δημιουργούσε κάτι όμορφο και ενέπνεε τους ανθρώπους. Ξέρεις κάτι, η δική μας διαφορά, σαν γενιά μιλάω τώρα, είναι ότι εγώ, η δική μου γενιά, ήταν τυχερή γιατί έζησε κοντά σε τέτοιους ανθρώπους που είναι φάροι, δηλαδή σου δίναν το φως τους. Η δική σου γενιά δυστυχώς δεν έχει τέτοια. Είναι ελάχιστα τα πρότυπα που έχετε μπροστά σας. Κι αν εγώ σπούδασα κινηματογράφο, ήταν γιατί σαν παιδάκι, εκτός ότι το λάτρευα, γιατί μου ήταν πολύ εύκολο το γύρω-γύρω γιατί ήμουν καλή μαθήτρια, αλλά λάτρευα αυτό το όνειρο όταν πήγαινε στη σκοτεινή αίθουσα. Αυτό που περνούσε από αυτούς τους φάρους που λέτε ήταν ένα φως που διαπερνούσε την οθόνη. Mm-hmm. Το εισέπρατες. Mm-hmm. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι μαγικό που συμβαίνει με τη μεγάλη οθόνη. Ναι. Και με το φακό τώρα, γιατί έχει μπει στη ζωή μας πιο πολύ τηλεοπτική παραγωγή, αλλά επιπέδου κινηματογραφικών προδιαγραφών. Δεν μας κάτι άλλο για να αρθούμε σε κάτι διαφορετικό από όλα αυτά που λέμε. Το ότι έχεις αυτή την εικόνα μιας γυναίκας ωραίας, με σεξ απειλ και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, με ωραία πόδια, ωραίο... Να ξανάρθω. Είναι, σου δίνει κάποια πλεονεκτήματα ή μερικές φορές σου δημιουργεί και προβλήματα. Σίγουρα είναι πλεονέκτημα, γιατί ο φακός έχει κάποιους δικούς του... Επιμένω στο φακό γιατί είναι πιο συγκεκριμένο στο θέατρο. Είναι άλλη ενέργεια που δεν τη θεωρώ υποδιέστερη, αλλά είναι άλλη ενέργεια που περνάει. Ο φακός έχει κάποιες προδιαγραφές, το ναι, ξέρετε. Και σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα και ισχυρό πλεονέκτημα. Η φωτογένεια, όχι, δεν θα έλεγα ακριβώς ομορφιά ή εντυπωσιακή εμφάνιση. Η φωτογένεια. Είναι αυτό που λένε ότι περνάς στον κόσμο. Ναι. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Για μένα είναι διπλό πλεονέκτημα, γιατί πιστεύω ότι αν δεν ήμουν έτσι από γεννησιμιού μου, δεν θα φοβάμαι πάρα πολύ και πονάω για να θυσίαζα κάτι σε επεμβάσεις για να φτιαχτώ ωραία. Σαν δυσκολίες, στην αρχή. Δηλαδή, στην αρχή που βγαίνουν από τις σχολές, πολλά κορίτσια, φιλόδοξα, μερικά όχι από σχολές. Μερικά μπορεί να μπουν για τη λάμψη αυτή του χώρου. Και ίσως υπήρχε και μια αντιμετώπιση τότε ότι μπορεί κάποιος να σου έκανε και μια πρόταση να δει αν τον παίρνει σε εισαγωγικά.
Ναι. Και τώρα είναι πιο εύκολο γιατί θεωρώ ότι περάσανε αρκετά χρόνια, ναι, και δεν με ενοχλούν πια. Ναι, δεν και ξέρεις και να το διαχειριστείς το πράγμα προφανώς. Ναι. Ξέρω να το διαχειριστώ, να μην είμαι πάρα πολύ αφοριστική, γιατί και τότε ήξερα να το διαχειριστώ. Έχεις ζήσει αυτό που λέμε σεξισμός, αυτό που υπάρχει αυτό το κίνημα και στο εξωτερικό μετά τον Μπεν Στάιν, τον κινηματογραφικό παραγωγό. Ναι, ναι, ναι. Αποκαλύφθηκαν φοβερά πράγματα. Το Me Too και όλα αυτά. Σίγουρα είχαμε κρούσματα παρενόχλησης, να το πω, ναι, έτσι. Ναι. Τώρα σεξισμός, όχι ακριβώς, γιατί ειδικά όταν είχα βγει εγώ, οι γυναίκες ήταν πολύ δυνατές στον χώρο. Πότε βγήκες δηλαδή? Δηλαδή τα πρώτα μου serial ήταν το 2002-2003, πρόλαβα λίγο την καλή εποχή. Πριν από 20 χρόνια δηλαδή, περίπου. Ναι, περίπου. Και ήταν οι γυναίκες δυνατές, οπότε σεξισμός με αυτή την έννοια όχι, αλλά ίσως παρενόχληση και όλα αυτά λίγο περισσότερο, τότε ναι. Δηλαδή, οι άντρες που σε πλησιάζουν, δεν μπορεί και να τρομάζουν με την εικόνα σου, με το μυαλό σου, με την εμφάνισή σου, με αυτό που κάνεις, έτσι, ή όχι? Και ναι, σαν να τρομάζουν για να έρθουν πιο κοντά και εντυπωσιάζονται για να πούνε ότι θα σου μιλήσουν ή ότι σε ξέρουν και να τρομάζουν για να πάνε λίγο πιο πέρα, για να φανταστούν ότι μπορούν να το διαχειριστούν. Ναι. Ναι. Το διαχειρίζεσαι? Με βλέπετε να σκέφτομαι, γιατί είχα βγει αρκετό καιρό από το παιχνίδι αυτό του... Γιατί είχες βγει από το παιχνίδι? Του φλερτ. Γιατί? Ήθελα λίγο να συγκεντρωθώ στη δουλειά, να σκεφτώ πώς θα κάνω σωστά την... Δεν θεωρώ ότι σταμάτησα ποτέ τη δουλειά, αλλά πάντα πρέπει να δουλεύεις για την εικόνα σου. Αυτό μου το είπε κάποια άλλη, μου το είπε εδώ πέρα προχθές. Τέλος πάντων. Είχε σταματήσει και ξαναξεκίνησε ή συνέχισε? Ναι, μου λέει σταμάτησα, το άφησα στην άκρη λιγάκι το ερωτικό μου στοιχείο, γιατί ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε παιδιά, πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τι είναι? Είναι σαν να πατάς ένα κουμπί και βγαίνει η αδιάφορη τριαντάφυλλη στους άντρες και λέει στις 18 Οκτωβρίου θα ξαναβγώ. Πώς το εννοείται αυτό, να καταλάβω? Να σας πω. Η Σταθάκη, η Πέννη Σταθάκη. Α, την αγαπώ πολύ. Η Πέννη Σταθάκη, μου τα λέει, κάτω ένα εκεί και αυτό, ναι, ακριβώς μου είπε. Και ήμασταν μαζί στο Καλημέρα Ζωή, Πέννη, ήταν πάρα πολλά χρόνια. Κοίταξε, είναι και μια η Πέννη Σταθάκη, μια εντυπωσιακή γυναίκα. Ναι, η ίδια κουκλάρα. Και λέω, πώς θα μου λέει, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, λέει, το έχω κλειδώσει και θα δω. Όχι, με ενδιαφέρει, μια χαρά με ενδιαφέρει. Ναι, όχι, είπες πριν από λίγο ότι δεν ασχολιόμουν. Ναι, αν κοιμάσαι από τις 11.30 γιατί σηκώνεις το πρωί, κάνεις γυμναστική, μετά. Α, έτσι το εννοείς. Διαβάζεις τους ρόλους και αυτά, πότε θα φλερτάρεις? Ή αν πας μόνο σε επίσημες πρεμιέρες, που πήγαινα εγώ, να δεις κανέναν φίλο, να δεις κάποιες παραστάσεις που μπορεί. Ο έρωτας όμως δεν έχει πλαίσια και κουτάκια και χρόνους. Και άμα κάνεις γυμναστική το πρωί, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ερωτευτείς το βράδυ. Αν κοιμάσαι από τις 11, όμως σίγουρα δεν θα ερωτευτείς. Μικραίνουν οι πιθανότητες. Δεν θα βγεις, δεν θα πιείς ένα ποτό. Ή αν πηγαίνεις σε πρεμιέρες, πιστέψαμε επίσης σίγουρα δεν θα ερωτευτείς. Ναι. Είμαστε όλοι οι ίδιοι στο τώρα. Τώρα είσαι ερωτευμένη, τι να πεις? Ερωτευμένη είναι μεγάλη λέξη. Μεγάλη λέξη. Όχι, θέλω να. Δεν είμαι ερωτευμένη, είμαι εντάξει, καλά. Είσαι καλά, είσαι με έναν σύντροφο. Είσαι μια ήρεμη φάση. Ναι. Μπορεί να. Ναι. Γιατί είναι μεγάλη κουβέντα για σένα το να είμαι ερωτευμένη? Τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένη? Γιατί το είχα ζήσει και ήταν, είναι κάτι μαγικό. Νιώθεις όλα ότι είναι καινούρια, τα χρώματα ότι είναι πιο ζωντανά. Εσύ ότι πατάς 5 εκατοστά πάνω από τη γη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ότι λάμπεις και πολύ ωραία. Μας τα περιγράφεις πολύ ωραία. Το έχω ζήσει γι' αυτό. Έτσι είναι. Εντάξει, όλοι μας φαντάζομαι το έχουμε ζήσει. Ναι. Που αυτό το πέταγμα που λες, κάποιοι λέγανε παλιά οι πεταλούδες που φτερουγαπάναγε μέσα μου, ναι, και νιώθω. Αλλά και το πώς σε νιώθεις όταν βγαίνεις έξω. Δηλαδή βγαίνεις και νομίζεις ότι λάμπεις, ναι, ότι όλοι ξέρουν ότι σου συμβαίνει κάτι. Από αυτούς τους έρωτες που έζησες, τραυματίστηκες ή έφυγες αλόβητη? Μάχη είναι ο έρωτας, κύριε Καρδαβέλα. Ναι, είναι μάχη και πόλεμος. Και τραυμάτισα και τραυματίστηκα. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι το ζήσα. Ακριβώς. Δηλαδή, ωραία ηρεμία, αλλά τα δυνατά συναισθήματα είναι αυτά που σου μένουν ότι έζησες στη ζωή. Πρέπει να τα έχεις ζήσει, δεν γίνεται. Για πάμε τώρα και στην εποχή μας πάλι πίσω. Δεν μου λες κάτι,
για την επόμενη μέρα σε αυτή την χώρα που ζούμε, είσαι αισιόδοξη ή φοβάσαι ότι έρχονται μέρες μαύρες και δύσκολες, διότι περισσότεροι λένε ότι έχετε ένα αρμαγεδόν που αφορά και τα οικονομικά μας και την τσέπη μας και τις οικογένειές μας κλπ. Εσύ ποια άποψη είσαι? Λίγο υπερβολικό μου φαίνεται όλο αυτό. Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξη, εργατική και πιο μετριοπαθής στην καταστροφολογία. Δηλαδή νομίζω ότι με ένα συνδυασμό μιας γενιάς που έχει, που μπορεί να αποφασίσει ότι θα δουλέψει, ότι δεν θα περάσει πόσο, θα αλλάξουν λίγο αυτοί οι παράμετροι της κλειδής, της επίδειξης σαν καταξίωση. Δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι πιο πολύ θα ξεπεράσουν όλο αυτό. Δεν θα το ζήσουν δραματικά. Οι πιο μεγάλοι, νομίζω, το βλέπουν ότι θα είναι το τέλος του κόσμου. Ανήκεις σε μια άτυχη γενιά. Γιατί, ξέρεις γιατί? Οριακά τυχερή. Κάποια πράγματα οριακά, τα πρόλαβα τυχερή εγώ. Και οριακά τυχερή. Να σου πω γιατί. Γιατί αν πάρουμε, ας πούμε, την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, η δική σου γενιά είναι χτυπημένη πολύ. Ναι. Ανεργία, μνημόνια, κρίση. Τώρα κορονοϊός, κρίση, δεν ξέρουμε. Στον χώρο σου έχει πέσει πυρηνική βόμβα, διότι πότε θα ανοίξει το θέατρο, αν θα δουλέψει κλπ. Ενώ εμείς δεν τα είχαμε αυτά. Γι' αυτό είσαι άτυχη σε μια άτυχη. Είναι και ο γιος μου. Ο γιος μου είναι διαιτολόγος. Και αυτό ζει. Ότι ήρθε από την Αγγλία εδώ πέρα, σπούδασε, ήρθε να ανοίξει και με το που ξεκίνησε κάτι να κάνει. Είναι... Του είπε σε... Είναι πιο μικρός. Είναι λίγο πιο μικρός. Ο Κωνσταντίνος. Ναι. Εγώ είμαι τυχερή το ότι πρόλαβα να δω πώς είναι τα. Πρόλαβες. Τα ωραία. Τουλάχιστον. Λίγο. Ναι, λίγο. 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 Ανάλογα με την ηλικία σου, δεν την ξέρω, λίγο. Αν έχει σημασία. Ξέρω ότι είναι η εποχή είναι για λίγο. Μετά μπήκε εσύ στην περιπέτεια εγώ, σαν νέος άνθρωπος που έπρεπε να προχωρήσει. Σε αυτή την περιπέτεια. Και ξέρετε, να πάω λίγο και στη δουλειά μου που την ξέρω καλύτερα, όσο την ξέρω. Εμείς δεν προλάβαμε και την παραγωγή, την, να ευχαριστηθείς, τα γυρίσματα. Η κινηματογραφική παραγωγή δυστυχώς είχε σταματήσει πολύ νωρίτερα. Είχε καταστραφεί από την τελείως. Εποχή του, κάγει το σύμπαν. Του βίντεο. Αλλά μετά καταστράφηκε και η τηλεοπτική παραγωγή. Δηλαδή, εμείς προλάβαμε να δούμε τις ακριβές παραγωγές με τα σκηνικά, τα κοστούμια, τους πολλούς ρόλους στη τηλεόραση. Και εκεί πάνω που όλο αυτό το πράγμα πήγαινε, ναι. Εκεί κόπηκε. Αυτό, δηλαδή, αυτό έχω νιώσει σαν να στερούμε το οξυγόνο. Δεν ήμουν και από τους τοπιούς που μείνανε από σίριαλ σε σίριαλ και δεν έχουν επηρεαστεί. Άλλωστε, είναι λίγοι. Αλλά αυτό το πάθος να είσαι σε γύρισμα, αυτός όποιος έχει αυτή την αγάπη, το καταλαβαίνει. Κατάλαβα. Σαν να κόπηκε πάνω που άρχισα να το. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι θα κάνεις. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι? Ελπίζω σύριαλ. Ελπίζει σύριαλ. Ναι, γιατί η τελευταία συμμετοχή που είχα πιο πρόσφατα, μάλλον. Υπάρχει κάτι σαν προοπτική, εννοείς? Εάν ξεκινήσουν κάποια καθημερινά που έπρεπε να έχουν ήδη οριστικοποιηθεί και αν θα ήμουν στην τελική επιλογή. Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά, θα ήταν διαφορετικά. Τώρα θα ήξερα. Τώρα είμαι λίγο φιδωλή, γιατί δεν ξέρω αν θα υπογραφούν και αν είμαι εγώ μέσα στην τελική. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση σε εσένα. Θα το κάνω. Είναι η πρώτη φορά που κουβεντιάζουμε έτσι πιο ανοιχτά. Γιατί στις εκπομπές της άλλης καθόμαστε πολύ και δεν σας ακούμε και πάρα πολύ. Αλλά τώρα κουβεντιάζουμε έτσι και σε ανοίγω λιγάκι. Μου κάνει εντύπωση που ξέρεις καλά ελληνικά. Αυτό για μένα είναι εντυπωσιακό. Γιατί. Η όλη σου εμφάνιση δείχνει μια κοπέλα η εξωστρεφή, πολύ, ασχολείται πολύ με την ομορφιά της, με το σώμα της, με την εμφάνισή της κλπ. Ξανθιά. Ναι. Που λέγαμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση τόση ώρα που σε ακούω ότι μιλάς καλά τη γλώσσα μας. Είμαι πολύ τυχερή γιατί εγώ ήμουν καλή μαθήτρια γιατί μου άρεσε να διαβάζω. Ήσουν καλή μαθήτρια. Αλλά επειδή δεν μου άρεσε να γίνω κάποια από τα επαγγέλματα. Εγώ ήμουν άριστη, μάλλον. Ήμουν σημειοφόρος. Και αυτό είναι πολύ βαρύ σταυρός τελικά. Γιατί έχουν άλλες προσδοκίες. Δεν σου φαίνεται ότι ήσουν σημειοφόρος. Κάνω μεγάλες προσπάθειες να το κρύψω και ξεγελάω. Και τα καταφέρνω πολύ καλά. Ναι, λοιπόν. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες προσδοκίες από την ελληνική οικογένεια ότι θα κάνεις ένα από τα επαγγέλματα που είναι για τους πολύ καλούς μαθητές. Και αυτό ήταν η ρίζα και όλων των προβλημάτων. Πάντως πήγες στην αγγλική φιλολογία. Πήγα, αλλά ξέφυγα από όλα τα υπόλοιπα.
Δηλαδή πήγα στη σχολή Σταυράκου, που είναι σχολή κινηματογράφου. Πήγα κρυφά στον ίασμο του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Εγώ ήμουν και τυχερή. Κρυφά γιατί, δεν θέλανε οι γονείς σου? Όχι καθόλου. Μα γι' αυτό και κορυφώθηκε η κόντρα και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε τώρα. Δηλαδή πάντα δεν υπάρχει ένας λόγος. Οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατοι. Αυτό ήταν ένα ψηφιδωτό πραγμάτων. Εγώ νόμιζα ότι το έχουν ξεπεράσει μετά από 15-16 χρόνια, αλλά ήταν και αυτό. Τι θέλανε οι άνθρωποι αυτοί να γίνεις? Δικηγόρος, καθηγητής πανεπιστημίου, κάτι απλό που ήταν στα προσόντα. Ναι. Κοίτας να δεις. Είναι αυτό που λέω μερικές φορές, ότι υπάρχουν γονείς που καταστρέφουν τα παιδιά τους όταν προσπαθούν να τους επιβάλλουν αυτά που θέλουν αυτοί να γίνουν. Εγώ, ας πούμε, προφανώς όπως όλοι οι πατεράδες είχαν το όνειρο ο γιος μου να ακολουθήσει το δικό μου επάγγελμα, να γίνει και αυτός δημοσιογράφος. Και λέω στον Κωνσταντίνο, εσύ θα είσαι και το βραχιόλι ενός ονόματος που είναι το ίδιο, γιατί και αυτός Κώστας λέγεται. Ναι. Κώστας Χαρδαβέλας ο ένας, 50 χρόνια. Κώστας Χαρδαβέλας ο άλλος, άλλα 50 χρόνια, 100 χρόνια στη δημοσιογραφία το όνομα, σαν να είμαστε μαθουσάλες. Αλλά πολύ σωστά το παιδί μου είπε ότι, μπαμπά, εγώ δεν θέλω να γίνω δημοσιογράφος, διότι δεν θέλουν να λένε ποτέ ότι είχα ένα δεκανίκι που με πήγαινε. Μόνο αυτό ή δεν του βγαίνει και μέσα του, σαν αυτό δεν το πάθος που έχει? Δεν του βγαίνει και μέσα του, προφανώς, γιατί η δημοσιογραφία είναι έρωτας. Αυτό. Και ο άνθρωπος πήγε και σπούδασε και έγινε ιδιωτολόγος. Και είναι και ένας κούκλος. Και είναι μια χαρά. Και είναι και κούκλος. Παρένθεση. Είναι 26-27. Είναι μικρότερος. Αλλιώς θα στον έστελνα. Εμένα η τέχνη ήταν ένας έρωτας. Το ότι ήμουνα καλή μαθήτρια ήταν επειδή μου άρεσε, επειδή είχα τη δυνατότητα και επειδή ήταν και μια... Εγώ νομίζω ότι το διάβασμα που έκανα ήταν μια... και αυτό εσωτερική ανάγκη. Δεν διάβαζα για να βγάλω καλούς βαθμούς, για να γίνω κάτι, για να βγάλω πολλά λεφτά. Αυτό μου φαίνονταν αδιανόητο στα κουτάκια. Αλλά εγώ το... Γι' αυτό σας λέω ήταν βαρύ ότι ήμουν άριστη, γιατί... Εγώ δεν είχα μόνο τα θέλω των γονιών, είχα και τις προδιαγραφές να κάνω τα θέλω τους. Και εκεί ήταν η μεγάλη σύγκρουση. Αλλά όταν λέμε για έρωτα, κύριε Κώστα, όταν είσαι ερωτευμένος με το σινεμά, με τους ρόλους, με το φακό, το να αφήσεις το στίγμα σου, έστω για λίγο οι άνθρωποι... Ποιος είναι πιο δυνατός έρωτας, ερώτας με έναν άνθρωπο, με έναν άντρα στην προκειμένη περίπτωση, για σένα, ή ο έρωτας του θεάτρου? Του σινεμά πιο πολύ. Το θέατρο είναι μια απλή... Της τέχνης. Είναι μια ήρεμη αγάπη, σαν να είσαι παντρεμένος πολλά χρόνια. Γιατί μιλάς με πολύ πάθος για αυτόν τον έρωτα και θέλω να δω αν έχεις το ίδιο πάθος και όταν ερώτησες έναν άντρα. Έχω και έχω κάνει και έχω αφήσει και λίγο το μεγάλο... Ήταν τόσο μεγάλο ο έρωτας για έναν άντρα που έκανα λίγο στο δικό μου έρωτα της δουλειάς. Ναι. Άρα το έχω δει στην πράξη. Αλλά νομίζω πιο μεγάλος έρωτας είναι για την τέχνη, για αυτή τη μορφή έκφρασης. Λοιπόν, σε εύχομαι να σου έρθουν όλα καλά. Και πες μου. Κάτι άλλο. Πες μου. Μιας και έχω και εγώ την ευκαιρία να σας έχω λίγο αποκλειστικά για τις εκπομπές με πολύ κόσμο, όλοι θέλανε ένα κομμάτι σας. ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι στην τέχνη, στη δημοσιογραφία που είναι αρκετά συγγενική χώρη, κάποτε δημιουργούνταν σχολές, άνθρωποι με κέφι, όχι διεκπεραιωτές. Αν θα προλάβουμε να ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άνθρωποι βλέπαν έναν ηθοποιό από ξένους και ονειρεύονταν μαζί του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά τελειώσαμε. Έχουμε πέσει στην διεκπεραίωση, στην ισοπαίδωση, στην πολύ γρήγορη εναλλαγή, στην κατανάλωση της εικόνας. Στη δημοσιογραφία δυστυχώς λειτουργεί πάρα πολύ τώρα το διαδίκτυο, που ουσιαστικά έχει σκοτώσει το ρεπορτάζ. Δηλαδή, βλέπω τα παιδιά τα καινούργια, τα οποία είναι ίσως και πιο μορφωμένα από τις δικές μου γενιές. Αλλά όταν τους δίνεις ένα θέμα, το πρώτο που θα κάνουν είναι να μπουν στο διαδίκτυο να δουν τι στοιχεία μπορούν να βρουν εκεί και μετά θα πάνε να κάνουν ρεπορτάζ ή δεν θα κάνουν καθόλου ρεπορτάζ. Και γι' αυτό για μένα είναι δολοφονία της έρευνας της δημοσιογραφικής, του ρεπορτάζ. Έτσι όμως δεν μπορούν να βγουν και θρύλοι της δημοσιογραφίας, άνθρωποι που είχαν... Δεν δημιουργούνται πια, βλέπεις πόσα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, μικρή, να σου γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα όλα. Ευχαριστώ. Να παντρευτούμε το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βρεις δουλειά το καλοκαίρι. Πρώτα το σύριο και μετά. Και κάποια φορά θα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ τυχερή. Εγώ ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ. Εδώ όμως τελειώσαμε αυτή την ωραία συνάντηση με την τριαντάφυλλη την Μπουντεράκου. Πιστεύω ότι περάσατε καλά. Είπαμε αρκετά έτσι και ανοιξιάτικα πράγματα. Θα περάσουμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ξέρετε, πάντοτε αυτή την εποχή, εδώ στο Blue Sky, έχω φέρει όλο το αρχείο από τις πύλες του Ανεξήγητου, μια σειρά που αγαπήσατε πάρα πολύ και που μου ζητάτε κάθε φορά να παραλαμβάνω θέματα. Σήμερα λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχουμε ένα θέμα που όταν το είχα παρουσιάσει από τη φορά, είχε κάνει φοβερή συζήτηση, φοβερή εντύπωση. Ήταν κάποια στιγμή στιγμές τρόμου που περάσανε αστροναύτες Αμερικανοί στο διάστημα. Το βρήκαμε το θέμα αυτό, το εμπλουτίσαμε, το προχωρήσαμε. Τι συνέβη άραγε εκείνες τις στιγμές, όταν μέσα σε ένα διαστημόπλοιο των Αμερικανών που πήγαινε στον Άρη, έπεσε τρόμος. Τι ζήσαν, τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει να κάνει λιγάκι με το αν υπάρχει εξωγήινη ζωή το θέμα αυτό, θα το δείτε. Ας κάνουμε όμως το μικρό μας διάλειμμα και μας μετά ξαναείμαστε κοντά σας. Υπήρχαν πολλά ίχνη από αυτά τα διαστημικά σκάφη που γυρνούσαν γύρω-γύρω και πετούσαν στην ίδια τροχιά με εμάς. Δεν είχαν φτερά, ήταν υπτάμενοι δίσκοι και δεν μπορούσαμε να τα προφτάσουμε γιατί πετούσαν πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Αντιληφθήκαμε την ύπαρξη ενός διαστημικού σκάφου στο ραντάρ που συμπεριφερόταν πολύ περίεργα. Κάνοντας στροφή 90 μοιρών και φαινόταν σαν να ανεβαίνει ψηλά και μετά να κατεβαίνει κατά βούληση. Δεν έχουμε καμία ιδέα από πού έρχονται και τι είναι. Και το γεγονός αυτό συγκαλύφθηκε από την ίδια μας την κυβέρνηση. Το άτομο που μας είπε ότι ήταν ένα λεξίπτωτο ή κάτι. Κούπερ έγραψε ένα γράμμα στα Αμερικανικά Έθνη το 1976, ζητώντας κάποιο είδους βοήθεια στο έργο του αυτό. Το γράμμα αυτό ανέφερε: «Αυτά είναι εξωγήινα σκάφη που μας επισκέπτονται από άλλους πλανήτες». Σήμερα, σε ηλικία 76 ετών, ο Γκόρντον Κούπερ θυμάται αυτές του τις εμπειρίες. Αυτό το σύμπαν είναι τεράστιο και δεν είμαστε οι μόνοι που υπάρχουμε σε αυτό. Αυτό που βρήκαμε είναι ότι υπάρχουν και άλλοι πλανήτες που είναι κατοικημένοι και ότι υπάρχουν πολλά είδη πολιτισμού. Κάποιοι μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με εμάς και άλλοι να έχουν προχωρήσει χιλιάδες χρόνια μπροστά από εμάς σε επίπεδο εξέλιξης. Ναι, ήταν συγκεκριμένο, ήταν η πτήση Αθήνα, με προορισμό, η νυχτερινή πτήση Αθήνα,
με προορισμό Κέρκυρα, νομίζω ήταν και η τελευταία πτήση, όταν το αεροπλάνο το απογείωσε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού και σε όλη τη διάρκεια της πτήσεως δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα παρά μόνο στην τελική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Άκουσα, μπορώ να πω, τρεμάμενη κάπως τη φωνή του κυβερνήτου. Ζητήσαμε και μάθαμε το όνομά του, λέγεται κύριος Αβδελάς, ο οποίος μας είπε δεν μπορώ να προσγειωθώ, διότι την ώρα που είμαι στην τελική φάση της προσγείωσης βλέπω μπροστά μου εκτυφλωτικά φώτα τα οποία εμποδίζουν την προσγείωση, και μάλιστα το ανέφερε συγκεκριμένο, ήταν ισχύως όσο τα φώτα 10 αεροσκαφών Τζάμπο. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετά λεπτά με συζήτηση, διάλογο που είχα μαζί του μέσω της συχνότητος. Τον παρακάλεσα να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μου λέει, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν μπορώ να προσγειωθώ. Αυτή η διαδικασία κράτησε γύρω στα 5-6 λεπτά. Το γεγονός αυτό είναι καταγεγραμμένο στο ημερολόγιο πτήσεων του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και πιστεύω επίσης και από την Ολυμπιακή. Είχε προηγηθεί κάτι νωρίτερα? Εμείς έχουμε χωρίσει την Ελλάδα σε διάφορους τομείς και ο τομέας της Κέρκυρας, από την οποία διέρχονται επίσης και τα υπερυπτάμενα αεροπλάνα τα οποία έρχονται από δυτικά, δηλαδή από την Ιταλία, δεν είχε αναφερθεί κανένα περίεργο γεγονός, ούτε αναταράξεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μία, ας την πούμε εντός εισαγωγικών, παρέστηση. Και δεν είναι δυνατόν να προκληθεί παρέστηση σε έναν πεπειραμένο κυβερνήτη, ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα ότι δεν μπορεί να προσγειωθεί διότι υπάρχουν εκτυφλωτικά φώτα ισχύως 10 τζάμπο. Εγώ δουλεύω από το 1979 και δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κανένα γεγονός συναδέλφου ο οποίος να έχει πέσει σε παράκρουση. Στην προκειμένη περίπτωση, οι κασέτες και ημερολόγιο στο οποίο γράφεται τα συμβάντα, εάν αυτά εδώ υπάρχουν ακόμη, πού μπορεί να βρίσκονται? Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε έντολη, κρατήθηκε σε αρχείο, έγινε διερεύνηση του συμβάντος και από στρατιωτικές αρχές, δηλαδή από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, και πιστεύω, επειδή στην Αμερική η NASA έχει ειδικό τομέα, κλάδο μελέτης των Unidentified Flying Subjects, objects, αγνώστων, δηλαδή, αντικειμένων. Αγνώστων αντικειμένων, και έχει προσλάβει και επιστήμονες ειδικούς γι' αυτό, νομίζω ότι θα έχει συμπεριληφθεί σε μία πλειάδα άλλων παρομοίων γεγονότων, όπως συνέβησαν επίσης πάλι στο ελληνικό FIR, στο ελληνικό εναέριο χώρο, παρόμοια συμβάντα. Μου διηγηθήκατε ένα δεύτερο περιστατικό, το οποίο έχει να κάνει με ένα αεροσκάφος πολεμικού τύπου, προερχόμενο από την αμερικανική βάση της Γερμανίας. Συνέβη πάλι στον δυτικό τομέα, στο οποίο και συνέβη πάλι βράδυ. Ήμουνα στον τομέα D1, ας πούμε, ήταν ο χαμηλός του αντίστοιχου υψηλού D4, όταν κατήφθαινα μία πτήση ενός αμερικανικού αεροπλάνου, νομίζω πρέπει να ήταν η Charlie 141, το οποίο ερχόταν από το Ramstein Rheinmain της Γερμανίας, την αμερικάνικη βάση της Γερμανίας, της Φραγκφούρτης, με προορισμό το αεροδρόμιο του Ελληνικού και στη συνέχεια στην παραδίπλα τότε αμερικάνικη βάση. Και ήταν πλέον στην τελική για το δίδυμο και για να προσγειωθεί. Όταν στον άραξο επάνω ξαφνικά ακούω τη φωνή του κυβερνήτη Αμερικάνος, του Αμερικάνου κυβερνήτη, ο οποίος μου λέει εάν έχω γνώση ή κάποια ιδέα γι' αυτό το φωτεινό υπτάμενο αντικείμενο λίγα πόδια πιο ψηλότερα από αυτόν. Σας είπα και πάλι, εμείς ραντάρα δεν είχαμε, λέω δεν υπάρχει, κοίταξα τον πίνακα με τις πτήσεις τις οποίες είχα στους αντίστοιχους αεροδιαδρόμους και δεν υπήρχε κανένα άλλο αεροπλάνο σε αυτό το ύψος ή σε άλλο ύψος σε συγκεκριμένη θέση του αεροδιαδρόμου. Του λέω, εμείς δεν έχουμε κανένα αεροπλάνο. Δώσε μας την περιγραφή, είναι ένα αντικείμενο
Ένα φως, μάλλον μου είπε, αν θυμάμαι καλά, πάνω από το αεροπλάνο. Το αεροσκάφος αυτό ή το αντικείμενο που πετούσε από πάνω τον ακολουθούσε ή ήταν σταθερό? Ήτανε, όχι, το αντικείμενο αυτό τον ακολουθούσε. Εντός εισαγωγικών αντικείμενο. Διότι δεν μου είπε flying object. Μου είπε ένα φως, το οποίο είναι από πάνω. Τον κατέβασε στα 150-130, τον παρέδωσε στον συνάδελφο του approach της προσέγγισης και έκτοτε δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Το αντικείμενο αυτό βέβαια εχάθη από ό,τι μου είπε αυτός, δεν τον ακολούθησε στην πορεία καθόλου, στην πορεία προσγείωσης, εχάθη. Το γεγονός αυτό το ανέφερε στον προϊστάμενο, κατεγράφηκε αυτό, είναι καταγεγραμμένο όπως και το άλλο στις κασέτες αυτές. Τώρα, ένα τελευταίο γεγονός είναι κατά την βάρδιά σας, πάλι στο παρελθόν, δεχτήκατε πολλά τηλεφωνήματα από κατοίκους, μου είπατε, της Γλυφάδας. Ναι, ναι, ήταν πάλι νυχτερινή βάρδια, είχα πάει να λάβω υπηρεσία στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών, όταν εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα, παίρνανε κάποιοι διάφοροι τηλέφωνα από την περιοχή Αλίμος Υπτοπλίστων, από την περιοχή του Ελληνικού και ρωτάγανε αν είμαστε γνώστες ενός αντικειμένου το οποίο αιωρεί το προσάγνωστη κατεύθυνση, αλλά στην περιοχή την παραλιακή του Αλίμου και του Ελληνικού εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα, ούτε είχαμε πάλι στα ραντάρ μας κάποιο τέτοιο αντικείμενο. Βγήκαμε στο τζάμι του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και όντως βλέπαμε ένα φωτεινό αντικείμενο. Με τα μάτια σας πώς θα περιγράφετε αυτό το αντικείμενο? Έβλεπα σαν κάποιο αστέρι, ας το πούμε, μεγάλου μεγέθους, το οποίο έκανε τροχιά από δεξιά, από δυτικά προς ανατολάς. Σε ευθεία πορεία. Σε ευθεία πορεία. Μάλιστα ειδοποιήθηκε και ο φύλακας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, αν υπάρχει κάτι πρέπει να λαμβάνουν και ορισμένα μέτρα, ο οποίος το επιβεβαίωσε και αυτός. Αλλά ήταν και πολλοί συνάδελφοι τότε εκεί που το είδαμε στο τζάμι. Η συνέχεια του ποια ήταν, εξαφανίστηκε? Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Ως συνήθως. Η αεροπορική βάση Wright-Patterson θεωρείται πως αποτελεί το κέντρο περισυλλογής εξωγήινης τεχνολογίας. Στο θηρίο της αεροπορικής βάσης, όπου αναγράφεται η φράση «πείμα ξένης τεχνολογίας», υπάρχει και αυτό το σύμβολο. Πρόκειται για αστείο? Ο Τζορτζ Σαντάμσκι, ο πρώτος άνθρωπος που επικοινώνησε με εξωγήινους, το οποίο οι ισχυρισμοί για επίσκεψή του στην Αφροδίτη αμφισβητήθηκαν, ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο για να δώσει ομιλίες, έχοντας στην κατοχή του ένα διεθνές διπλωματικό διαβατήριο. Ποιος του είχε δώσει όμως αυτό το διαβατήριο? Ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος μίλησε 5 φορές για μια πιθανή απειλή από το διάστημα και οργάνωσε μια ειδική προβολή της ταινίας E.T. στο Λευκό Οίκο. Όταν τελείωσε η προβολή, ο Ρίγκαν σηκώθηκε και ακουμπώντας τον ώμο του Σπίλμπεργκ, του σκηνοθέτη της ταινίας, του είπε: «Ξέρεις, υπάρχουν 6 άτομα σε αυτό το δωμάτιο που γνωρίζουν όλη την αλήθεια». Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι 6 άνθρωποι μέσα στο δωμάτιο προβολής ταινιών στο Λευκό Οίκο που γνώριζαν αυτή την υπόθεση της εμφάνισης του E.T. στη γη, δηλαδή ενός εξωγήινου πλάσματος που βρέθηκε από ένα ατύχημα στη γη όταν έπεσε στον πλανήτη μας το διαστημόπλοιό του? Ό,τι ακριβώς είχε συμβεί το 1947, όπως υποστηρίζουν πολλοί, στην έρημο της Νεβάδα και ο εξωγήινος που ήταν θύμα αυτού του ατυχήματος κλείστηκε αμέσως στην μυστική βάση 51 των Αμερικανών για έρευνες. Εκείνο το βράδυ της 27ης Ιουνίου 1982, τα 6 άτομα που είδαν την ταινία και γνώριζαν τις αλήθειες ήταν ο πρόεδρος Ρίγκαν, η σύζυγός του Νάνση, η πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Σάντρα Οκόνορ, ο σύζυγός της, ο αρχηγός της CIA και ο Σπίλμπεργκ. Άρα, ο Σπίλμπεργκ ήταν ένας από τους 6 που ήξερε. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που ο διάσημος Αμερικανοεβραίος σκηνοθέτης εμφανίζεται να ξέρει πολλά για επαφές και σχέσεις με εξωγήινους. Πολλοί στο Χόλιγουντ πιστεύουν ότι ο Σπίλμπεργκ είναι ο μοναδικός που έχει πρόσβαση στα μυστικά αμερικανικά αρχεία για θεάσεις και επαφές με εξωγήινους, και όλες του οι ταινίες με θέμα αφήξεις και επαφές με εξωγήινους στηρίζονται σε κάποια δεδομένα και ενημέρωσή του από υπεραπόρητες πηγές της Αμερικανικής κυβέρνησης. Πάντως, 15 ημέρες μετά την προβολή του E.T. στο Λευκό Οίκο, ο Σπίλμπεργκ παίρνει στις 12 Ιουλίου 1982 μια προσωπική επιστολή του Ρίγκαν, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει: «Η Νάνση και εγώ θα θέλαμε να ξέρεις ότι απολαύσαμε την προβολή του E.T. Είναι μια πραγματικά κλασική ταινία. Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες τον E.T. μαζί μας».
Ο Spielberg ξέρει και αναπαριστά ή ο Spielberg δεν ξέρει και απλά χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες για τον αποπροσανατολισμό ή την προετοιμασία του κόσμου για ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που έρχεται στο μέλλον. Ο Αδόλφος Χίτλερ, ο Ιωσήφ Στάλιν και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είχαν διατάξει μυστικές έρευνες περί άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Ο πρόεδρος Τζέραλντ Φόρντ, ο οποίος διάταξε ακροματικές διαδικασίες στο Κογκρέσο, ώστε να ήταν δυνατόν το κοινό να μάθει την αλήθεια για τα άτια. Ο Τζίμι Κάρτερ είχε δει προσωπικά κάποιο άτια και ήθελε να ανοίξει τους κυβερνητικούς φακέλους, αλλά δεν το έκανε ή δεν μπόρεσε να το κάνει. Ο γερουσιαστής Μπάρι Γκολντουότερ δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση, ωστόσο δήλωσε πως ένα σχέδιο ήταν σε εφαρμογή προκειμένου να μάθει το κοινό όλη την αλήθεια. Πού είναι λοιπόν αυτό το σχέδιο και πότε θα το δούμε? Η λύση για να αποφύγουμε μία αντίδραση παγκόσμιου πανικού όταν έρθουν είναι να γίνει μία κατήχηση και η έρευνα που έχει αποκαλύψει μεγάλο αριθμό στοιχείων που στηρίζουν την άποψη ότι είμαστε στον δρόμο αυτό. Η κυβέρνηση έχει διαρρεύσει σε εμάς πληροφορίες. Υπάρχουν αποδείξεις για τη χρήση υποσυνείδητων ΜΜΕ. Ο Wessler είναι ένας από τους επιστήμονες που πιστεύουν πως το κοινό προγραμματίζεται σιγά σιγά μέσω της διαφήμισης των τηλεοπτικών προγραμμάτων, των ταινιών και άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης να αποδεχθεί την ύπαρξη των άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Η μελέτη του 1960 που έγινε για λογαριασμό της NASA προέλευσε πως η επαφή με ένα άγνωστο αναπτυγμένο πολιτισμό θα οδηγούσε στην κατάρρευση της ανθρώπινης κουλτούρας και των δομών της. Με άλλα λόγια, θα δημιουργεί το χάος. Μελέτες αποδεικνύουν πως μόνο ένα σταδιακό πρόγραμμα κατήγησης θα μπορούσε να αποτρέψει κάτι τέτοιο. Ανεξάρτητα αν ένα τέτοιο σχέδιο εφαρμόστηκε ποτέ ή όχι, η συνέπεια είναι η ίδια. Ο κόσμος να νιώθει έτοιμος για κάτι πολύ μεγάλο που μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ένα παγκόσμιο καλλιτεχνικό γεγονός που συγκλονίζει τον κόσμο μας συμβαίνει το 2000 κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Είναι η συναυλία Μυθοδία του Βαγγέλη Παπαθανασίου που γίνεται με τη συνεργασία της NASA, που θέλει έτσι να στείλει ένα μουσικό μήνυμα στο διάστημα και να επικοινωνήσει με τη μουσική και τις νότες με εξωγήινους πολιτισμούς. Η μόνη γλώσσα για να επικοινωνήσουμε με εξωγήινους πολιτισμούς είναι η γλώσσα της μουσικής και των αριθμών, πιστεύουν οι επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Και ενώ η πρώτη επίσημη προσπάθεια από την NASA γίνεται με τη Μυθοδία του Βαγγέλη το 2000 στην Αθήνα, πριν 23 χρόνια ο Steven Spielberg παρουσιάζει την ταινία του «Επαφές τρίτου τύπου», όπου η επαφή με τους εξωγήινους γίνεται μέσω ενός μουσικού οργάνου που εκπέμπει όλη την κλίμακα με τις γνωστές νότες. Οι νότες αυτές γίνονται γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και εξωγήινων όταν φτάνει η μεγάλη στιγμή της προσγείωσης του διαστημοπλοίου τους στη Γη. Αφού η συζήτηση με τις νότες ολοκληρωθεί, οι πόρτες του διαστημοπλοίου ανοίγουν και μέσα από αυτό αρχίζουν να βγαίνουν ο ένας με τον άλλον όλοι οι άνθρωποι που είχαν πέσει θύματα απογωγής από εξωγήινους. Πρώτοι και καλύτεροι, οι πιλότοι της πτήσης 19 που είχε εξαφανιστεί το 1945 στο τρίγωνο των Βερμούδων. Έχουν περάσει υποτίθεται 32 ολόκληρα χρόνια από τότε και όμως οι Αμερικανοί πιλότοι είναι ήδη σαν να μην πέρασε ούτε ένας χρόνος από πάνω. Ακολουθεί η θεαματική εμφάνιση ενός εξωγήινου και αμέσως μετά από το διαστημόπλοιο βγαίνουν δεκάδες μικροί εξωγήινοι με αδύνατα σώματα, τεράστια κεφάλια και γουρλωμένα μάτια. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς την εκπληκτική ομοιότητα του εξωγήινου αυτού με εκείνον του εξωγήινου Roswell και να διευκρινιστεί εδώ ότι όταν το 1977 γυρίζει την ταινία του Spielberg δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα το μυστηριώδες βίντεο με τον εξωγήινο στη βάση 51. Τη μορφή του όντως αυτού, αληθινού και ψεύτικου πάντως, δεν την είχε δει ακόμη κανείς. Ο μόνος που την είχε δει στο βίντεο του Αμερικανικού στρατού, αν είναι αληθινό, ήταν μόνο ο Steven Spielberg. Το ερώτημα εάν τελικά οι Αμερικανοί αστροναύτες και πιλότοι είδαν άγνωστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα βρίσκεται πολλά χρόνια πίσω, όταν ακόμα οι αστροναύτες και παλαιότεροι και σύγχρονοι δεν επιθυμούσαν να μιλήσουν γι' αυτό.
Από τους επιλεγμένους 7 αστροναύτες, μόνο 3 ανέφεραν ότι είδαν κάποια τεράστια αντικείμενα στον ουρανό. Ο Τζον Γκλεν είδε κάποιες περίεργες πτήσεις γύρω από την καμπίνα του διαστημόπλοιού του. Ο Ντίξ Σλέιν ανέφερε ότι πολύ συχνά έβλεπε ένα σταθερό, άγνωστη ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο δίπλα από το δικό του διαστημόπλοιο. Και ο Γκόρντον Κούπερ ήταν τόσο πεπισμένος ότι το αεροσκάφος που είχε δει αρκετές φορές να πετάει πάνω από την Ευρώπη είχε εξωγήινη προέλευση, που έγραψε ένα γράμμα όπου δήλωνε την άποψή του στα Ηνωμένα Έθνη. Στην πραγματικότητα, κανένας από τους αστροναύτες που θεωρητικά συνάντησαν κάποιο περίεργο αντικείμενο δεν ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν σε έρευνες. Συμπεριλαμβανομένων και των αστροναυτών Frank Borman και James Lovell, που έπιασαν με το φωτογραφικό τους φακό δύο φωτεινά αντικείμενα από το διάστημα. Ή τον James McDevin, που ανέφερε τις δικές του θεάσεις άτια, ενώ διέγραφε τροχιά γύρω από τη Γη. Δεν μπορούσαν καν να το παραδεχτούν στις συζύγους τους. Ακόμα και εγώ δεν πήρα καμία απάντηση ή πήρα κάποιες συναισθηματικού τύπου απαντήσεις που δημιουργούσαν ένα είδος αμηχανίας σε σημείο που άρχισα να αναρωτιέμαι μέχρι και εγώ. Είναι κάπως ειρωνικό γιατί έχεις αυτές τις 22 περιπτώσεις και ξέρεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό. Αυτό που μου είπαν, χωρίς να καταγραφεί, κάποια πρώην μέλη της Αμερικανικής Αποστολής στο διάστημα, ήταν ότι όχι μόνο συνάντησαν άτια σε πολλές πτήσεις που έκαναν στο διάστημα και οι Ρώσοι, αλλά και ότι οι Αμερικανοί και η πρώην Σοβιετική Ένωση είχαν αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση συγκάλυψης του γεγονότος, δούλευαν μαζί για να κρύψουν το φαινόμενο θέασης άγνωσης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Αλλά ο Ρωσικός στρατός ήξερε πολύ καλά ότι τα άτια υπήρχαν στην πραγματικότητα. Κρυμμένες στα αρχεία του Υπουργείου Άμυνας είναι αναφορές για συναντήσεις με άτια από Ρώσους πιλότους, τόσο στη γη όσο και στο διάστημα. Επιπλέον, η ρωσική κυβέρνηση γνωρίζει ότι και η αμερικανική κυβέρνηση ξέρει ότι υπάρχουν άτια. Επειδή η Σοβιετική Ένωση είχε ξεπεράσει την Αμερική όσον αφορά τον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος, ήταν επίσης οι πρώτοι που βίωσαν τη θέαση με άγνωση ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα στο διάστημα. Ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο πρώτος άντρας στο διάστημα, ανέφερε ότι είδε άτια κατά τη διάρκεια της πτήσης του, αλλά είπε ότι δεν του επιτρεπόταν να μιλήσει γι' αυτό. Ο δεύτερος Ρώσος στο διάστημα όχι μόνο είδε άτια, αλλά τα μαγνητοσκόπησε κιόλας. Ένα αντίγραφο από αυτό το φιλμ που έδειχνε κάποια άγνωστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα να περιστρέφονται γύρω από το διαστημικό του σκάφος δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό της Σοβιετικής Ένωσης κάποια χρόνια αργότερα. Ο επιστήμονας Ρεμίλι Ρεμέγκο, ένας από τους βασικούς ιδιαστές του προγράμματος του Πολέμου των Άστρων, είπε ότι η κυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης ήξερε ότι τα άγνωστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα έρχονταν από κάπου αλλού. Τι σας έχει συμβεί στην καριέρα σας από πλευράς ανεξήγητων φαινομένων? Σας έχουν αναφέρει κάποιοι πιλότοι ιδιαίτερα περιστατικά? Βεβαίως. Ήταν ένα υπερυπτάμενο αεροπλάνο της Cyprus Airways και ο πιλότος με ρώτησε αν έχω κάποια κυκλοφορία στο ύψος του, γιατί ήταν σούρουπο και ήταν μεταξύ της Λίμνου και της Χίου και πήγαινε προς την Κύπρο. Και με ρώτησε αν έχω κάποια κυκλοφορία στο ύψος του, γιατί βλέπει κάτι φώτα. Του είπα δεν έχω άλλη κυκλοφορία, τι ακριβώς βλέπετε? Και μου είπε ένα φως το οποίο είναι κατά μήκος όλου του ανατολικού ορίζοντα. Καταβγάζει, από ό,τι θυμάμαι μου είπε, επιλέξει τον ανατολικό ορίζοντα, δηλαδή πάνω από Τουρκία. Ήτανε σούρπο, δεν δικαιολογείται βέβαια αυτό το λαμπερό φως. Τα φώτα αυτά μετά εξαφανίστηκαν? Τα φώτα αυτά τα έβλεπε καθ' όλη την διάρκεια πτήσεως μέσα στον ελληνικό ενάριο χώρο και στην επόμενη συχνότητα που τον γύρισα, στον τομέα που ελέγχει, ας πούμε εγώ ήλεγχα μέχρι τη Χίο και ο επόμενος τομέας ήλεγχε από τη Χίο και νοτιότερα. Το είπε και εκεί βέβαια. Εσείς εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσατε να δείτε αν υπάρχει κάποιο άλλο αεροπλάνο στον αεροδιάδρομο το δικό του? Δεν υπήρχε, ήταν χειμώνας και τη στιγμή εκείνη, τα λεπτά εκείνα της ώρας στην περιοχή εκείνη πετούσε μόνο ο Κύπριος. Το δεύτερο περιστατικό το οποίο σας συνέβη, τι ακριβώς? Το δεύτερο είναι πολύ πιο πρόσφατο. Ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο ανήκε στην εταιρεία Veravia και πετούσε από Αθήνα για Ηράκλειο. Είναι μικρά αεροσκάφη αυτά, χωράνε γύρω στους 20 επιβάτες. Και με ρώτησε αν έχω κυκλοφορία στο ύψος εκείνο και του λέω εγώ δεν βλέπω κάτι στο ραντάρ, για να ρωτήσω και το απρόεδρος. Το απρόεδρος είναι ο έλεγχος προσεγγίσεως, που είναι η προηγούμενη από εμάς μονάδα. Εν πάση περιπτώσει δεν είχα άλλη γνωστή κυκλοφορία.
Και τον ρώτησα, βλέπετε τίποτε? Και μου λέει, βλέπω. Κάτι φώτα. Του λέω, μπροστά σας, πίσω σας, στο ίδιο ύψος, πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Και μου λέει, κάπως, όχι νευρικός, γιατί οι πιλότοι, καθώς και εμείς, είμαστε απόλυτα ψύχρεμοι. Αλλά ήταν κάπως απορριμμένος. Μου λέει, δεξιά μου και πάνω και κάτω, γύρω-γύρω τα βλέπω. Πιθανώς να ήταν διάσπαρτα, πιθανώς και να ήταν ένα πολύ γρήγορα κινούμενο αντικείμενο, δεν ξέρω. Και τον ρώτησα μετά από 5 λεπτά, αφού δεν ήθελα να τον ανησυχήσω περισσότερο, αυτού είπε ότι δεν έχω κυκλοφορία, τον ρώτησα και μου είπε ότι ακόμα τα βλέπει. Περίμενε να περάσει λίγο η ώρα, γύρω στα 10 λεπτά μετά από την πρώτη αναφορά. Τον ρώτησα, τι γίνεται, τα βλέπετε ακόμα? Μου λέει, όχι τώρα δεν τα βλέπω. Του λέω, να υποθέσω ότι είναι αυτό που νομίζω? Μου λέει, βέβαια, αυτό να υποθέσετε. Στο ραντάρ αναγνωρισμένος το ρόλο. Δεν αναγνωρίσατε κανένα άλλο ίχνος οποιοδήποτε αντικειμένου το οποίο να δικαιολογεί τα φώτα αυτά? Ασφαλώς όχι, ήταν μόνος του, πετούσε μόνος, δεν φαινόταν τίποτε. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που με αναφέρατε, είτε προσωπικά εσείς, είτε κάποιοι συνάδελφοί σας, περιγράφτηκε κάποιο σχήμα από αυτά τα φώτα, αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο βρισκόταν στον αέρα? Στις δύο περιπτώσεις που σας είπα, οι οποίες έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της βάρδιας μου, δηλαδή μιλούσα εγώ με τους χειριστές, δεν μου ανέφεραν σχήμα. Έχω ακούσει σε άλλες περιπτώσεις συναδέλφους, οι οποίοι ακόμα είναι στην υπηρεσία, να τους έχουν αναφερθεί από χειριστές υπτάμενα αντικείμενα τα οποία τους παρακολουθούσαν συνεχώς και μετά εξυφανίζονται με μεγάλες επιταχύνσεις κλπ. Ο Τζον Κόμαρ δουλεύει για μεγάλη αεροπορική εταιρεία τα τελευταία 26 χρόνια. Είναι ένας από τους 26 εκατομμύρια Αμερικανούς που εκτιμάται ότι έχουν δει UFO. Σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη ότι οι αυτόπτες μάρτυρες UFO είναι άτομα που ψάχνουν για προβολή ή είναι τρελοί, οι περισσότεροι μάρτυρες θεωρούνται αξιόπιστοι και γενικά ικανοί στο να συζητούν για αυτό που είδαν. Ακόμα και κυβερνητικές μελέτες εκτιμούν ότι μόνο το 2% των μαρτυριών προέρχονται από ανθρώπους με διανοητικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, μη γοητευτικές αντιλήψεις για θέαση υπτάμενων δίσκων επιμένουν να υπάρχουν, απεθαρρύνοντας έτσι μερικούς από τους καλύτερους μάρτυρες να πούν σε κάποιον αυτά που είδαν. Οι πιλότοι πραγματικά δεν θέλουν να συζητούν για θέαση UFO ή να το πούν δημόσια. Τα βλέπουν όμως? Ναι, τα βλέπουν. Πολύ? Ναι, πολύ, αρκετά συχνά. Ένας ερευνητής εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 200.000 υποθέσεις πιλότων που είδαν UFO κατά τη διάρκεια πτήσεων. Ο Taylor Blair είναι ένας από αυτούς τους πιλότους. Πετάει από 18 χρονών τα πάντα, από V29 μέχρι μικρά μονοθέσια. Αλλά αυτό που είδε αυτός και άλλοι 8 άνθρωποι να πετάει πάνω από την αυλή του ένα βράδυ δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχε δει στο παρελθόν. Είδαμε 4 τεράστια φώτα που το χρώμα τους ήταν σαν φώτα στο δρόμο και υπολογίσαμε ότι το ύψος τους ήταν περίπου 6.000 πόδια. Η γυναίκα με το μεταξύ σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα τον πύργο ελέγχου. Τους είπε τι βλέπαμε και τις απάντησαν ότι είχαν εντοπίσει κάτι με το ραντάρ και ότι έστειλαν ένα ελικόπτερο να δει τι είναι. Μέχρι να έρθει να μας πει το ελικόπτερο, είχε ήδη φτάσει και προσπάθησε να πλησιάσει το επτάμενο αντικείμενο, αλλά οτιδήποτε και να ήταν εκεί εξαφανίστηκε. Σε διάφορα άρθρα γράφτηκε ότι το αντικείμενο ήταν μετεωρολογικό αερόστατο. Αλλά ο Μπλερ και οι άλλοι μάρτυρες συμπεριλαμβανομένων και άλλων πιλότων διαφωνούν. Διότι, όπως λένε, τα 4 φώτα συγχωνεύτηκαν σε ένα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με τρομερή ταχύτητα. Δεν μπορείτε να εκτιμήσετε την ταχύτητα? Όχι, δεν μπορώ. Ήταν πολύ μεγάλη. Χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα. Πιο γρήγορα πάντως από ό,τι θα πήγαινα εγώ με το αεροπλάνο. Πολλές σημαντικές προσωπικότητες της Αμερικής, πολιτικοί και καλλιτέχνες παραδέχονται ότι έχουν δει UFO. Ο Τζίμι Κάρτερ είδε μια φορά ένα UFO και μάλιστα έκανε και επίσημη αναφορά. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν είχε δει 2 φορές UFO, ενώ σε μια περίπτωση διέταξε τον πιλότο του να ακολουθήσει το υπτάμενο αντικείμενο. Ο πρίγκιπας της Βρετανίας Κάρολος είδε και αυτός UFO, ενώ γυρνούσε σπίτι του από ένα ταξίδι στην Αμερική. Ο συμπατριώτης του, συγγραφέας Άρθουρ Κλάρκ, ισχυρίζεται ότι είχε δει 6 φορές UFO
Και ο μουσουλμάνος μποξέρ Μοχάμετ Άλι είδε και αυτός UFO, όπως και ο βασιλιάς του rock and roll Elvis Presley. Ο κιθαρίστας Τζίμι Χέντριξ έλεγε ότι ένα UFO του έσωσε τη ζωή. Ο ηθοποιός William Shatner συνάντησε πολλούς εξωγήινους στα πλατό του Star Trek, αλλά επίσης ισχυρίζεται ότι είχε δει αυτό που πιστεύει ότι ήταν ένα εξωγήινο σκάφος. Τέλος, ο Τζον Λένον είχε δηλώσει ότι είχε δει ένα UFO να πετάει πάνω από το Μανχάταν στη δεκαετία του 70. Η Φάρα Φουκέτ, Ed Asner, Jill Ireland, Thib Snow, Sheila McRae, Stuart William, Meredith McRae, Lee Majors, Cliff Robertson είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που έχουν αναφέρει ότι έχουν δει υπτάμενους δίσκους. Ο Τζάκι Μπλίσον είπε στους φίλους του και στην οικογένειά του πως έχει δει το διατηρημένο σώμα εξωγήινου στην ιδιοκτησία του φίλου του και τότε Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον. Πιθανότατα δεν θα προκαλέσει έκπληξη ότι η Μακλέιν είχε δει επίσης UFO ή ότι ο Μάικλ Τζάκσον ενδιαφέρονταν να κατασκευάσει ένα διάδρομο προσγείωσης για UFO. Αλλά κάποια ονόματα μοιάζουν εκτός τόπου σε τέτοια παρέα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ ήταν τόσο περίεργος για τα UFO που παρήγγειλε επίσημη έκθεση επί του θέματος. Ο Ιωσήφ Στάλιν είχε κάνει το ίδιο στην Σοβιετική Ένωση στα τέλη του 1940. Ο αρχηγός των Ναζί, Αδόλφος Χίτλερ, ήταν τόσο γοητευμένος από τα UFO που διέταξε τους μηχανικούς του να κατασκευάσουν ένα μυστικό όπλο σαν υπτάμενο δίσκο. Η επιστήμη υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει την έρευνα του ανεξήγητου, όχι την εξήγηση του μη εξήγητου. Σήμερα η κλασική επιστήμη αντιδρά σχεδόν ως θρησκεία. Δογματική, άκαμπτη, με τους δικούς της ειδικούς κανόνες και περιορισμούς. Ότι εμπίπτει εκτός αυτών των κανόνων της πραγματικότητας, απλά δεν υφίσταται. Μην ανησυχείτε για την επιστημονική κοινότητα, γιατί η επιστήμη έχει γίνει θρησκεία. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είναι επιστήμη πια, είναι θεολογία. Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα των UFO έχει μείνει σε πολλούς, αλλά κάποιες φορές ανεκπαίδευτους, δίχως πόρους αμύητους. Όπως σε οργανισμούς UFO. Πολλοί από αυτούς τους ερασιτέχνες ερευνητές, όπως και οι επιστήμονες, έχουν ήδη αποφασίσει για την ύπαρξη UFO. Και αυτό οδηγεί σε περαιτέρω αμφισβήτηση της έρευνας για τα UFO στα μάτια των ήδη εχθρικών επιστημόνων. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της συμπεριφοράς φαίνεται να διοχετεύεται από την κυβέρνηση ή πιο συγκεκριμένα από τον στρατό, που έχει ρίξει ειδικό βάρος στη γελιοποίηση των UFO και των ερευνητών. Αν η κυβέρνηση ελέγχει τα χρήματα των ερευνών, ελέγχει και την έρευνα. Και έχει βγει κατά επανάληψη από τον δρόμο της, ώστε να σιγουρέψει ότι οι έρευνες των UFO θα παραμείνουν στην σφαίρα των παραμυθιών. Το ερώτημα όμως είναι γιατί. Πότε θα πετάξουν στο διάστημα οι πρώτοι Έλληνες αστροναύτες? Οι νέοι επιλεγμένοι αστροναύτες θα ταξιδέψουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών που εδρεύει στην Κολονία, στη Γερμανία, η οποία αποτελεί και τη μητέρα για τους Ευρωπαίους αστροναύτες. Εκεί είναι η βάση τους, αλλά και το σχολείο τους. Ωστόσο, θα λάβουν την εκπαίδευσή τους όχι μόνο σε ένα μέρος. Θα ταξιδέψουν στα εκπαιδευτικά διαστημικά κέντρα και των υπολείπων διεθνών εταίρων που συμμετέχουν στο διαστημικό σταθμό. Πρόκειται για τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και τον Καναδά. Τα μαθηματικά μας λένε, υπάρχουν εξωγήινοι. Ποιο είναι το μυστήριο με τον μαύρο υπότη στο διάστημα? Αστροναύτης Μίτσελ. Είδα UFO στο διάστημα. Το μεγάλο μυστικό που κρύβει η NASA. Ποια είναι τα παιδιά Genius? Κύριε καθηγητά, εδώ και 5 χρόνια, στις πύλες του ανεξήγητου, προσπαθούμε να βρούμε απάντηση σε ένα ερώτημα. Υπάρχει ή όχι ζωή σε άλλους πλανήτες? Και η απάντηση έρχεται από την επιστήμη σας, τα μαθηματικά, οπότε και θα ήθελα να μας εξηγήσετε τον τύπο του Drake και τι ακριβώς εκτιμά. Ο καθηγητής Drake είναι ένας φυσικός διάσημος από τα πρώτα στελέχη της ΕΤΗ, διαστημικής εταιρείας για επικοινωνία με ραδιοσυχνότητες, υποτίθεται, με άλλους πολιτισμούς εκτός γης. Και τώρα καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Ανέπτυξε μια εξίσωση
στις αρχές της δεκαετίας του 60, το 1961 συγκεκριμένα, η οποία υποτίθεται ότι υπολόγιζε τις πιθανότητες βάσει των οποίων θα μπορούσαν να υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί τεχνολογικά ανεπτυγμένοι. Είναι αυτή εδώ η εξίσωση, όπως βλέπουμε, η οποία είναι στην ουσία ένα γινόμενο 7 παραγόντων, ένας πολλαπλασιασμός δηλαδή. Όπου ποιοι είναι αυτοί οι 7 παράγοντες? Το νι των αστεριών μας είναι ο αριθμός των αστεριών των άστρων του γαλαξία μας. Ο γαλαξίας μας, όπως ξέρουμε, είναι ένας από τους 10 στην 11η γαλαξίες που υπάρχουν στο σύμπαν. Καταλαβαίνετε γιατί χάος μιλάμε. Περιέχει λοιπόν ο γαλαξίας μας περίπου κατά προσέγγιση 400 δισεκατομμύρια αστέρια. Χοντρικά ένα στα 10 αστέρια έχει πλανήτες. Οπότε κατεβαίνουμε στα 40 δισεκατομμύρια αστέρια με πλανήτες. Το επόμενο ως παράγοντας είναι τον ΙΕ, ο αριθμός των πλανητών που διαθέτουν το κατάλληλο περιβάλλον για ζωή. Κατά παραδοχή λέμε ότι ένας στους 10 έστω ότι είναι βιώσιμος. Οπότε έχουμε 40 δισεκατομμύρια πλανήτες που παρουσιάζουν ομοιότητες με τη Γη. Συνεχίζουμε. F1 είναι το κλάσμα των πλανητών όπου αναπτύσσεται ζωή. Ας πούμε ένας στους 10 θα αναπτύξει ζωή. Κατεβαίνουμε λοιπόν στους 4 δισεκατομμύρια πλανήτες με ζωή. FI είναι το κλάσμα των πλανητών όπου αναπτύσσεται νοήμονα ζωή. Και εδώ θα αποκλείσουμε ένα μεγάλο ποσοστό. Υποθετικά ένα στους 100 να πούμε ότι αποκτούν νοήμον ζωή. Ο επόμενος παράγοντας είναι το FC και είναι το κλάσμα των πλανητών που μπορούν να επικοινωνούν. Διότι άλλο να έχεις νοήμονα ζωή και άλλο να μπορείς να επικοινωνείς. Ας πούμε ένα στους 10. Να επικοινωνούν με άλλους πολιτισμούς. Έτσι. Αν τα καταφέρει ένα στους 10, έχουμε 4 εκατομμύρια τεχνολογικά ανεπτυγμένους πολιτισμούς. Έχουμε κατέβει αρκετά. Και ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο τελευταίος, ο FL, ο οποίος είναι το κλάσμα της ζωής ενός πλανήτη κατά το οποίο κυριαρχείται από πολιτισμό που μπορεί να επικοινωνεί. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Ας πούμε ένα στους 1000. Δηλαδή, εμείς έχουμε 5.000 χρόνια καταγεγραμμένες ιστορίες, αλλά θεωρητικά μπορούμε να επικοινωνούμε τα τελευταία 50-60 χρόνια. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Υπολογιστές, διαστημόπλοια και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει και οι άλλοι, αν υπάρχουν, να τύχει να είναι στην ίδια χρονική περίοδο που θα μπορούν να επικοινωνούν ή και σε ανώτερη. Άρα μιλάμε για πολλές παραδοχές. Όπως και να έχει, βγάζουμε ένα αποτέλεσμα γύρω στους 4.000 πολιτισμούς που δύνανται να επικοινωνούν και κατά νεότερες προσεγγίσεις με πιο σκληρά εντός εισαγωγικών ποσοστά 50 πολιτισμούς. Στην εξίσωση Drake με την παλαιότερη μορφή της δεν λαμβάνονται υπόψη οι επικισμοί στο διάστημα και η δυνατότητα επικισμού. Δηλαδή, να το πω έτσι απλοϊκά, κινούμενες πολιτείες που μπορούν να κινούνται κιόλας. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για στατικά άστρα. Έτσι. Να πηγαίνουν από πλανήτη σε πλανήτη. Σε πλανήτη, πολιτείες ολόκληρες που μετακινούνται, διαστημική σταθμή, ας πούμε. Άρα, η επιστημονική κοινότητα, με το να δεχτεί τον τύπο του Drake, ουσιαστικά δέχεται ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν τουλάχιστον 50 πλανήτες κατοικήσιμοι στο γαλαξία μας. Με νοήμονα μορφή. Τεχνολογικά ανεπτυγμένοι. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Με ερωτηματικό πάντα. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτά τα θέματα. Οι πιθανότητες και τα μάθηματα, η στατιστική δείχνει μια προσέγγιση προς μια κατεύθυνση. Θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν? Θα έλεγα ναι. Κάθε τόσο ιστορικά διαστέλλεται το σύμπαν. Δηλαδή κάποτε ξέραμε το ηλιακό σύστημα, τώρα ξέρουμε το γαλαξία, μετά ξέρουμε τα δισεκατομμύρια γαλαξίες. Όλα αυτά κάθε τόσο αλλάζει το σύμπαν και μεγαλώνει. Σε μια τέτοια, έτσι, να το πω έτσι, κατασκευή, το να είμαστε εμείς μόνοι, θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα εγωκεντρικό. Απλά ο άνθρωπος διατηρεί κάτι από την αρτηριοσκληρωτική εγωκεντρικότητά του και αρνείται να φύγει από το θρόνο του. Δηλαδή με μεγάλη δυσκολία έφυγε η Γη από το κέντρο του σύμπαντος με τις θεωρίες του Κοπέρνικου, που τελικά ήταν θεωρίες του Αρίσταρχου στην αρχαιότητα. Γιατί δεν έχει επαληθευτεί η εξίσωση του Drake, εφόσον θα μπορούσαν να υπάρχουν τόσο εξελιγμένοι εξωγήινοι πολιτισμοί?
Γιατί δεν έχουμε συναντήσει ποτέ κάποιον? Γιατί στο σύμπαν μιλάμε για τέτοιες αποστάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, η απόσταση από τη μία πλευρά του γαλαξία μας μέχρι την άλλη είναι 100.000 έτη φωτός. Το έτος φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο η ταχύτητα. Μιλάμε για ταξίδια αιώνων φωτός. Χιλιάδες έτη φωτός. Οπότε αυτό που λένε οι σκεπτικοί θεές και δεν έχουν άδικο και η κλασική φυσική είναι ότι είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις στο σύμπαν, ώστε χρειάζονται πολλές ζωές, ανθρώπινες αν θέλετε, ώστε να γίνουν αυτά τα ταξίδια, άρα είναι ανέφικτο. Βέβαια κάποιοι άλλοι θα πούν ότι τα ταξίδια αυτά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με μορφές τεχνολογίες και φυσική που ακόμα δεν έχουμε εμείς ανακαλύψει, όπως τις κουλικότρυπες, με αναδίπλωση του χωρόχρονου κτλ. Δηλαδή να ανοίγεις μια πόρτα και ξαφνικά να βρίσκεις κάπου δίπλα. Αλλά είμαστε ακόμα πίσω εκεί. Αποκλείεται το ενδεχόμενο ένας από αυτούς τους εξωγήινους πολιτισμούς που θεωρητικά υπάρχουν, σύμφωνα με την εξίσωση του Drake, να μας έχει επισκεφθεί, αλλά εκείνοι που το γνωρίζουν, που έχουν τα στοιχεία, τις αποδείξεις γι' αυτό, να μην τα φέρνουν στο φως. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλούς. Βασικά έχουμε χιλιάδες μαρτυρίες καταγεγραμμένες και από σοβαρούς ανθρώπους και επιστήμονες, αστρονόμους, εραστέχνες αστρονόμους, ερευνητές, πιλότους κτλ. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το εξής, ότι δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις. Δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία ένδειξη, όχι απόδειξη, αλλά ούτε καν ένδειξη ότι υπάρχει και κάπου αλλού ζωή στο σύμπαν. Ελπίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αλλά αυτό δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να το απαντήσουμε. Ελπίζουμε ίσως στο μέλλον, σε μερικά χρόνια από σήμερα, να έχουμε τα κατάλληλα όργανα, τις κατάλληλες διαστημοσυσκευές που θα μας επιτρέψουν να δώσουμε μία θετική ή αρνητική, αν θέλετε, απάντηση. Γεγονός είναι ένα, ότι στα τρισεκατομμυρίων πλανητών που υπάρχουν στο σύμπαν, θα ήταν ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικό και, αν θέλετε, εγωκεντρικό για τον άνθρωπο, να θεωρούμε ότι είμαστε οι μοναδικοί, ο μοναδικός πλανήτης πάνω στον οποίο γεννήθηκε, δημιουργήθηκε η ζωή και εξελίχθηκε στον σημερινό άνθρωπο. Είμαι αρκετά βέβαιος, θα έλεγα, ότι η αστροφυσική λογική με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Και έπειτα, αν μπορεί να έρθουν αυτά τα διάφορα μοντελάκια που κατά καιρούς αναφέρονται, διαφόρων διαστημοπλοίων, τα UFO τέλος πάντων, από εκεί που βρίσκονται μέχρι εδώ, τότε η απάντηση η δική μου είναι ότι μάλλον όχι. Γιατί? Γιατί αν ένας εξωγήινος διαστημικός πολιτισμός, τεχνολογικά ανεπτυγμένος, είχε κατορθώσει να φτιάξει μια τέτοια τεχνολογία ώστε να καλύψει τις τεράστιες αποστάσεις που μας χωρίζουν από πιθανούς εξωγήινους πολιτισμούς, τότε θα είχε την τεχνολογία να βρίσκεται ανάμεσά μας και εμείς να μην το πάρουμε χαμπάρι. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εάν κάποτε μας επισκεφθούν οι εξωγήινοι, δεν θα μας επισκεφθούν με τα διάφορα μοντελάκια που κατά καιρούς αναφέρονται. Θα μας επισκεφθούν χωρίς να το πάρουμε είδηση. Το γεγονός είναι ότι μας επισκέπτονται εξωγήινοι. Η συντριβή στο Roswell είναι πραγματική και ένας άλλος αριθμός άλλων επαφών είναι επίσης πραγματικές και συνεχίζονται να γίνονται. Αυτά είναι αρκετά γνωστά σε εμάς που έχουμε ενημερωθεί και είμαστε κοντά σε αυτό το θέμα. Τότε γιατί έχουν συγκαλυφθεί? Γιατί δεν είναι κοινή γνώση? Για να το εξηγήσουμε αυτό, πρέπει να πάμε στα πρώτα περιστατικά που υπήρξαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχω ακούσει στην εκπομπή μου ανθρώπους να μου λένε ότι οι κυβερνήσεις ετοιμάζουν μία αποκάλυψη για το θέμα. Δεν γνωρίζω αν θα γίνει αυτό το έτος στις ΗΠΑ, αλλά ήδη το είχαμε δει τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση του Βελγίου, της κυβέρνησης της Γαλλίας, της Βραζιλίας και του Μεξικού. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις άνοιξαν τα αρχεία τους για τα UFO και παραδέχονται πλέον ότι υπάρχουν αυτά τα αρχεία. Η ποσότητα της παραπληροφόρησης και οι απόπειρες συγκάλυψης μοιάζουν να μειώνονται συνεχώς και πιστεύω ότι βαδίζουμε πλέον προς μια πραγματική αποκάλυψη από κάποιους πολύ σοβαρούς οργανισμούς
που θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια νομίζετε ότι θα είναι η αντίδραση όταν τελικά γίνει κοινή ανακοίνωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχουν εξωγήινοι? Πιστεύω ότι οπωσδήποτε στις ΗΠΑ πάνω από το 70% του κόσμου ήδη το αποδέχεται αυτό σαν γεγονός. Αν και δεν ξέρουν όλη τη σωστή ιστορία, γνωρίζουν ότι έχει γίνει ή αποδέχονται το γεγονός, τον επισκέψουν και βλέπουν UFO στους ουρανούς όλο τον καιρό που πολύ πιθανόν να πρόκειται για εξωγήινα σκάφη. Βέβαια δεν είναι όλα εξωγήινα. Υποπτεύουμε ότι κάποια από αυτά είναι κυβερνητικά γήινα. Υποπτεύομαι ότι τα τελευταία 60 χρόνια έχει γίνει κάποια ανάστροφη μηχανική της εξωγήινης τεχνολογίας και δημιουργία τέτοιου τύπου σκαφών από την κυβέρνησή μας. Αλλά δεν είναι τόσο προηγμένα τα σκάφη αυτά ακόμα όσο είναι τα σκάφη αυτών που μας επισκέπτονται από το διάστημα. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κίνητρα των εξωγήινων? Είναι φιλική ή εχθρική? Όχι, όχι, καθόλου εχθρική. Είναι προφανές ότι αν ήταν εχθρική θα είχαμε εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό από την Γη. Δεν θα είχαμε καμία άμυνα εναντίον τους αν τα κίνητρά τους ήταν εχθρικά εναντίον μας. Ποια πιστεύετε ότι είναι η όψη τους? Οι φωτογραφίες που γνωρίζω δείχνουν αυτά τα μικρά όντα που μοιάζουν παράξενα σε εμάς. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω από τις γνωριμίες μου με ανθρώπους που είχαν επαφή μαζί τους, αυτές οι φωτογραφίες είναι αρκετά ακριβείς. Πιστεύετε ότι πολλοί άνθρωποι που ήταν μπλεγμένοι με τις προσελινώσεις γνωρίζουν κάτι γι' αυτό? Ναι, κάποιοι από αυτούς γνωρίζουν. Αλλά αν είσαι από τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν γι' αυτό και να σκάψουν βαθιά, τότε μπορείς να μάθεις περισσότερα για το ζήτημα αυτό. Για πρώτη φορά στις προέλευσης αντικειμένα. Εδώ μας τελειώσαμε για αυτό το βράδυ με την καλή παρέα της Τριαντάφυλλης της Μπουτηράκου και με το ταξίδι μας στο διάστημα και στον Αμερικάνικο δορυφόρο. Ελπίζω να πέρασετε καλά. Θα τα πούμε αύριο πάλι, να έχουμε ένα καλό ξημέρωμα. Γεια σας.